Μία εγγεγραμμένη. Κύριος Φοντούλης, για ένα λεπτό παρακαλώ. Το θράσος και συζητάτε για αξιολόγηση με νέες μειώσεις συντάξεων, νέα μέτρα λιτότητας που θα γονατίσουν κι άλλο τον ελληνικό λαό. Επίσημα στοιχεία που βγαίνουν καθημερινά στο φως της δημοσιότητας κατατάσσουν την Ελλάδα στις φτωχότερες χώρες. Είμαστε στη λίστα με τους πιο δυστυχισμένους πολίτες, κατέχουμε την ευρωπαϊκή πρωτιά στις αυτοκτονίες, την ευρωπαϊκή πρωτιά στην ανεργία, ένα στα δύο Ελληνόπουλα υποσιτίζεται και καθόμαστε και συζητάμε με τον Dijsselbloem στο Eurogroup για νέες περικοπές, για κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων, για απελευθέρωση των απολύσεων. Ο Dijsselbloem, ο οποίος αρνήθηκε να παραστεί ενώπιον των ευρωβουλευτών, οι οποίοι αντίθετα με αυτόν, ο οποίος είναι διορισμένος, είναι εκλεγμένοι από τους Ευρωπαίους πολίτες για να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των χωρών τους, αλλά και συνολικά όλης της Ευρώπης. Τολμά να προσβάλλει χώρες και λαούς με τις προκλητικές δηλώσεις του, ταυτόχρονα και το γυναικείο φύλο για το οποίο προφανώς και θεωρεί πως γενικά εκδίδεται επιχρήμαση. Μην απορείτε λοιπόν γιατί η Μεγάλη Βρετανία επέλεξε την έξοδο. Συνεχίστε να εκχωρείτε το δικαίωμα στον Dijsselbloem να αποφασίζει για τις τύχες των χωρών μας και πολύ σύντομα και άλλες χώρες θα ακολουθήσουν. Ευχαριστώ. Grazie.